Παναθυναϊκό Άρη. Αυτό είναι το μεγάλο μάτι τη αγωνιστική. Ο Παναθυναϊκό που θέλει να κάνει το 9 στα 9 είναι πρώτο, είναι αέτητο. Την προηγούμενη φορά που είχε κάνει 9 νίκε σε εισάδημου αγώνε, είχε πάρει και το ποτάθλημα το 1995. Αλλά παλαιά. Παλαιά. Όταν με το σχολείο. Ναι. Το ποτάθλημα του Super League με τι καλύτερε αποδόσει από το Πάμε Στίχημα έρχεται στα καταθήματα του ΠΑΠ. Στον Παναθυναϊκό κάνουν όνειρα και καλά κάνουν. Του δίνει το δικαίωμα και η βαθμολογία και η κατάσταση του Ολυμπιακού. Αλλά πάνω απ' όλα η ίδια. η Ακριβώ η δική του ναι. εικόνα, η απόδοσή του στο χορτάρι. Είναι επικίνδυνο ο Άρης, Γιατί μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα, αλλά παίχτε έχει. Ναι. Ε, νομίζω ότι ο Παναθυναϊκό θα πρέπει να αντιγράψει λίγο και τον τρόπο τη ΑΕΚ στο Βικελίδη. Δηλαδή, πίεση ψηλά να κόψει τον Άρη ε, στα δύο και μπροστά ο Άρη, αρετέ έχει. Sold out. Δύο-τρία γκολ στο πάμε, στοίχημα με 2-0-2. Ρώμα, Νάπολη, Κυριακή, 10 παρατέτρα το βράδυ. Πολλοί λένε, Θέμη, ότι η Νάπολη αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Υπερβολικό, η πιο, η πιο φορμαρισμένη σίγουρα, κβαραντό να τον λέμε ε, κάθε φορά που κάνουμε ε, εκπομπή. Βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Έδωσαν ρεσιτάλ, σπαλέτη, μουρίνιο που μίλησαν στον αέρα, live σύνδεση τηλεόραση και λέγανε για το επόμενο παιχνίδι. Και του λέω, Μουρίνιο, σπαλέτη, που του λέει, τι, τι θα γίνει, θα χάσετε πουθενά. <laughs> Και του λέει ο Σπαλέτη, τι θέλει, το επόμενο παιχνίδι να με ναι. νικήσουμε. <laughs> Παίζουν μεταξύ του σε φοβερό κλίμα. Εγώ θα πω βέβαια ότι του Μουρίνιο, δώσει του ομάδα που είναι φορμαρισμένη, βούτυρο στο ψωμί του για να την κοντράρει στο κήπεδο του. Γκολ γκολ στο 1,60 στο πάμε στοίχημα, μια ιδανική επιλογή. Και την Δευτέρα, λεβαδιακό ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με συνταγή ο Παπαρίνα ξαναβγαίνει εκτό. Την πρώτη φορά με τον Άριστο Βικελίδη θα πήγε πάρα πολύ καλά. Έχει το ρυθμό, ε, και έχει μια ομάδα πάρα πολύ σταθερή. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει και μάλλον το χειρότερο ομάδα του πρωταθλήματο, θα πω εγώ, το λεβαδιακό. Ε, έχει την ευκαιρία η ΆΕΚ με τον Αλμίδα να κάνει πέντε σερή νίκε στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2016. Ο Λεβαδιακός είναι σε κακή κατάσταση. Νομίζω ότι τα 2-3 γκολ στο 2,02 στο πάμε στοίχημα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή.